Ανέβηκαν οι τόνοι στη σημερινή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με αφορμή τα εθνικά θέματα και ειδικά τα ελληνοτουρκικά. Το τι συζητήθηκε θα μας πει η Δέσποινα Βλεπάκη. Ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόκκινες γραμμές οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έριξε πειρά για όσα είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πιθανές υποχωρήσεις. Πάντως, το γάντι σήκωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση στο Βίλνιος με τον Ταγί Πορντογάν δεν τέθηκε κανένα θέμα φυσικά εθνικής μας κυριαρχίας και μάλιστα κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς για ενημέρωση, Γιάννη. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να είναι συγκροτημένος. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές όσον αφορά τα θέματα της κυριαρχίας και τα θέματα της άμυνας. Και πρέπει να έχει σαφή οδικό χάρτη όσον αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδας για τη Χάγη. Εντυπωσιάστηκα, οφείλω να ομολογήσω, και από τη σπουδή του κύριου Μητσοτάκη αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο να βάλει στο τραπέζι την εκδοχή μιας τολμηρής διαπραγμάτευσης και να μιλήσει και για την πιθανότητα υποχωρήσεων. Δεν του έγινε μάθημα τι συνέβη πέρυσι το Μάρτιο στο Βόσπορο? Τώρα σας καλώ, κύριε Ανδρουλάκη, άμα θέλετε ελάτε να βρεθούμε, το ίδιο ισχύει και για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχουν ενημερώσεις οι οποίες γίνονται κατηδίαν, το έχω κάνει και στο παρελθόν, το ίδιο θα ισχύει και για την καινούρια πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε ο κύριος Ερντογάν στη συνάντηση την οποία είχα μου έθεσε ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική κυριαρχία. Και να μου τα έθετε, η απάντηση την οποία θα λάμβανε θα ήταν η γνωστή.